Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Επισημάνσεις. Καλεσμένη αυτής της εκπομπής απόψε είναι η κυρία Καναλοπούλου Τασία, πρόεδρος του Ινστιτούτου Σπάρτης και πρώην Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων. Κυρία Καναλοπούλου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλησπέρα, κύριε Δημητρακάκη. Πριν περάσουμε στα ερωτήματα που θα θέσουμε στην κυρία Καναλοπούλου, να ευχαριστήσουμε το ξενοδοχείο Σπάρτα Ιν για τη φιλοξενία, καλώς και τους χορηγούς αυτής της εκπομπής. Να ξεκινήσουμε, κυρία Καναλοπούλου, από το Ινστιτούτο Σπάρτης. Είστε πρόεδρος και μαζί με τους συνεργάτες σας δημιουργήσατε αυτό το Ινστιτούτο. Γιατί το δημιουργήσατε, τι θέλετε να επιτύχετε με το Ινστιτούτο Σπάρτης? Καταρχήν, να πούμε τι ακριβώς είναι το Ινστιτούτο. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας, ο οποίος δημιουργήθηκε μετά από κάποια δημοσίευση των εφημερίδων των Αθηναϊκών ότι η Σπάρτη ούτε σε 20 χρόνια δεν πρόκειται να αποκτήσει μουσείο. Μάλιστα. Όταν διαβάσαμε αυτό το άρθρο, πραγματικά θυμώσαμε, αντιδράσαμε, μαζέψαμε υπογραφές, έγινε μια πολύ μεγάλη φασαρία. Πριν πόσα χρόνια το διαβάσατε αυτό? Αυτό έγινε πριν 1,5 χρόνο. Λέτε να περάσουν 20 χρόνια για να αποκτήσουμε αρχαιολογικό μουσείο. Τώρα αρχίζω να είμαι σίγουρη. Λοιπόν, τέλος πάντων, εύχομαι να μην χρειαστεί, να μην χρειαστούν τόσα χρόνια. Θα σας πω όμως ότι πράγματι είναι ένα μακρόπνο και μακροπρόθεσμο έργο και στην υλοποίησή του. Θα σας εξηγήσω γιατί. Όταν λοιπόν έγινε αυτή η ανακοίνωση, μαζευτήκαμε για να συζητήσουμε για το μουσείο και εκεί είπαμε ότι χρειάζεται ένας φορέας ο οποίος θα μπορέσει να αναδείξει αυτό το βαρύ όνομα που έχει η Σπάρτη. Γιατί είμαστε όλοι μας κουβαλάμε μια βαριά πολιτιστική κληρονομιά, την οποία δεν έχουμε αξιοποιήσει στο βαθμό που θα μπορούσαμε και που θα έπρεπε ως υπεραξία στην οικονομία της περιοχής. Αυτός είναι και ο λόγος που αποφασίσαμε να φτιάξουμε αυτό το φορέα. Στο διατάφτα λοιπόν το Ινστιτούτο αποσκοπεί στο να αναδείξει ακριβώς αυτό, δηλαδή το όνομα Σπάρτη, την φιλοσοφία της Σπάρτης, την, αν θέλουμε μπορούμε να το προσδιορίσουμε και την βιοθεωρία ας πούμε των Σπαρτιατών ως στοιχείο της κοινωνικής, της πολιτιστικής και της οικονομικής ζωής και κατ' επέκταση και της πολιτικής ζωής ενός τόπου. Άρα λοιπόν κύρια αιτία για την δημιουργία του Ινστιτούτου Σπάρτης ήταν το Αρχαιολογικό Μουσείο. Η αφορμή ήταν. Η αιτία ήταν η έλλειψη ενός τέτοιου φορέα. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι πλέον το Αρχαιολογικό Μουσείο έχει μπει σε ένα δρόμο ώστε σε λίγα χρόνια να δούμε κάτι συγκεκριμένο? Να πούμε γιατί θυμώσαμε, γιατί οι τηλεθεατές μπορεί να μην γνωρίζουν και το θέμα. Εμείς θυμώσαμε γιατί θεωρούμε ότι δεν μπορεί να έχει μουσείο και η πιο μικρή πόλη της Ελλάδας και η Σπάρτη η οποία έχει τεράστιο απόθεμα αρχαιολογικών ευρημάτων και ιστορίας να μην έχει ένα μουσείο για να τα εκθέσει. Ναι. Το υπάρχον μουσείο υπολειτουργεί, είναι αδύναμο πια να ανταποκριθεί στο βάρος των ευρημάτων και της αρχαιολογικής καπάνης και κατ' επέκταση χρειάζεται ένα άλλο κτίριο, μια άλλη υποδομή που θα μπορέσει να φιλοξενήσει αυτό το πλούτο. Το μουσείο ξεκίνησε όταν αρχίσαμε εμείς τις φασαρίες πριν από 1,5 χρόνο. Τότε ο τότε νομάρχης, ο κύριος Φούρκας, είχε ξεκινήσει κάποιες διεργασίες με το Υπουργείο Πολιτισμού και κατάφερε να υπογράψει μια προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο, ώστε να αναλάβει το Υπουργείο την εκπόνηση της μελέτης. Μάλιστα, τότε είχε φυλάξει και ένα ποσό περί το 1 εκατομμύριο ευρώ, νομίζω, για να χρηματοδοτηθεί η μελέτη. Και η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, με την οποία είχαμε συνομιλήσει, μας είπε ότι τα χρήματα ήταν διασφαλισμένα, δεν υπήρχε περίπτωση να χαθούν. Στη συνέχεια όμως με τις αλλαγές στην αυτοδιοίκηση, με τον Καλλικράτη, με τη θεσμοθέτηση της Ερετής Περιφέρειας, το θέμα πέρασε στην περιφέρεια. Ο κύριος Στατούλης θεώρησε ότι η διαδικασία έτσι όπως είχε ακολουθηθεί δεν ήταν η πιο κατάλληλη και έτσι αποφάσισε να ξανά αρχίσει το θέμα από την αρχή. Αυτό έγινε περίπου τον Απρίλιο πέρσι, ναι, όταν είχαμε και μία συνάντηση στο διοικητήριο
που ομολογουμένως είχαμε και μία ελαφρά σύγκρουση, γιατί εμείς θέλαμε πιο απτά στοιχεία, δηλαδή θέλαμε ένα χρονοδιάγραμμα, θέλαμε να ξέρουμε από πού θα χρηματοδοτηθεί αυτή η μελέτη, η οποία ανέβαινε αρκετά σε προϋπολογισμό. Δηλαδή αυτό που είχε προϋπολογιστεί επί φούρκα ήταν περίπου στο 1-1200. Mm. Επί τα τούλη τώρα, από ό,τι πληροφορούμαστε, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, θα ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια. Δεν ξέρω ακριβώς, το λέω με πολύ μεγάλη συγκράτηση αυτό, γιατί δεν ξέρω ποιο θα είναι το ακριβές κόστος. Πάντως η Περιφέρεια και ο Περιφερειάρχης διατείνεται σχετικά με αυτή τη μελέτη που είχε κάνει η πρώην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας, ότι δεν πληρούσε τα απαραίτητα στοιχεία και γι' αυτό προχώρησε σε μια νέα διαδικασία. Εφόσον είναι στην αρμοδιότητά του, είναι και στην κρίση του. Εμείς πιστεύουμε ότι η υπογραφή, η συνυπογραφή της κυρίας Μενδώνη, της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία είναι Γενική Γραμματέας 20 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού, ήταν εγγύηση για την ορθότητα των διαδικασιών και της μελέτης που θα ακολουθούσε. Εάν υπήρχαν τυπικά ζητήματα ή αν υπήρχαν ουσιαστικά, δηλαδή ο τρόπος που επέλεξε ο κύριος Στατούλης είναι να προχωρήσει ένα διεθνή διαγωνισμό. Αυτό προσθέτει σε κόστος, προσθέτει και σε ποιότητα. Εγώ δεν το αρνούμε αυτό. Mm. Και ούτε κι εμείς είπαμε ποτέ να μην γίνει το καλύτερο δυνατόν. Αλλά να ξεκινήσει κάποτε. Μαθαίνουμε τώρα ότι η διαδικασία, επειδή η μελέτη αυτή το κόστος υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο, χρειαζόταν να έχει την έγκριση του ελεγκτικού συνεδρίου ως σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού. Mm. Και τελείωσε μάλλον αυτή η διαδικασία και κάπου βρίσκεται στη φάση της υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Υπουργείου Πολιτισμού για να προκηρυχθεί η μελέτη και εφόσον προκηρυχθεί, γίνει ο διαγωνισμός, επιλέξουμε τον πρώτο ή τον δεύτερο ή δεν ξέρω όποιος επιλεγεί, τότε θα αρχίσει η εκπόνηση της μελέτης. Αυτό δεν φαντάζομαι να γίνει νωρίτερα από ένα χρόνο. Μετά αυτές οι μελέτες είναι βαριές μελέτες, διότι δεν έχουν μόνο το κτηριολογικό πρόγραμμα, έχουν και τα εκθέματα, τη μελέτη των εσωτερικών χώρων, συν το γεγονός ότι αυτό το κτίριο θα αναπτυχθεί στο χώρο του Χυμοφίξ και εκεί έχουμε ένα διατηρηταίο, το οποίο σαφέστατα δημιουργεί προβλήματα στο μελετητή, τα προβλήματα εντός εισαγωγικών, δηλαδή θα χρειαστεί ίσως περισσότερο χρόνο η προσαρμογή και η όλη μελέτη. Σχετικά με αυτό το θέμα. Άρα δηλαδή το χρονοδιάγραμμα μέχρι να φτάσουμε στην προκήρυξη της μελέτης είναι ήδη από τότε που εμείς πληροφορηθήκαμε γύρω στα 2 χρόνια μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν για να ενταχθεί αυτό το έργο σε κάποιο χρηματοδοτικό πλαίσιο, νομίζω ότι πάμε στο επόμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Δεν βλέπω να εντάσσεται σε αυτό. Κοιτάξτε, το οποίο ήδη υλοποιείται και λειτουργεί. Πιθανώς αυτό να εντάξει ο κύριος Στατούλης στη μελέτη, όπως ο ίδιος είχε πει. Αλλά το φοβερό είναι ότι υπήρχε χρηματοδότηση για το έργο. Και ήταν το Ίδρυμα Νιάρχος, το οποίο είχε εκφράσει την επιθυμία του να χρηματοδοτήσει το έργο. Αλλά είχε βάλει ως όρο και προϋπόθεση να εκπονηθεί η μελέτη. Μάλιστα. Και είναι τόσα χρόνια τώρα, περίπου θα είναι μια δεκαετία, από τότε που ξεκίνησε η διαδικασία να μεταβιβαστεί το Χυμοφίξ στο Υπουργείο Πολιτισμού για να γίνει μουσείο. Αυτό είχε κατασχεθεί από την τράπεζα, τέλος πάντων μεγάλο χρονικό διάστημα. Μας. Έχουμε φάει ήδη μία δεκαετία. Εάν φάμε άλλη μία με τις προετοιμασίες, εντάξει, Μας. Νομίζω ότι... Πέραν από αυτό το θέμα, που είναι αρκετά σημαντικό, το Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης, το Ινστιτούτο Σπάρτης, ποιες άλλες δραστηριότητες θα αναπτύξει? Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι έχουμε ξεκινήσει την δημιουργία, την υποστήριξη για να δημιουργηθεί ένας συνεταιρισμός ο οποίος θα παράγει τουριστικά είδη, κατά κύριο λόγο, είδη χειροτεχνίας που θα έχουν σαν αντικείμενο την αρχαία Σπάρτη. Αυτό το αποφασίσαμε διότι θεωρούμε ότι δεν υπάρχει στην αγορά κάτι το οποίο θα μπορούσε ο τουρίστας να το πάρει ως αναμνηστικό της Σπάρτης. Βεβαίως αυτό δεν θα γίνει έτσι απλά, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι θα φτιάχνουν κάτι που θα τους άρεσε να φτιάξουν, αλλά θα γίνει με έρευνα αρχαιολογική,
με σχεδιασμό, ας πούμε, αν φτιάξουμε την κούκλα της ωραίας Ελένης, αυτή θα τη σχεδιάσει ένας ενδυματολόγος, ένας εξειδικευμένος στις κούκλες, και ο αρχαιολόγος θα υποδείξει πώς πρέπει να είναι το φόρεμα, πώς πρέπει να είναι το χτένισμα, πώς είναι τα χαρακτηριστικά του προσώπου, πώς είναι τα παπούτσια, όλα αυτά, ούτως ώστε να γίνει ένα ποιοτικό προϊόν. Και βέβαια, ένα άλλο παράδειγμα είναι τα περίφημα μοσαϊκά της Σπάρτης, τα οποία δεν έχουν αναδειχθεί καθόλου. Θα μπορούσε κάλλιστα να γίνουν σε μικρογραφία, μικρά ψηφιδωτά, τα οποία είναι και μια εύκολη τεχνική και μπορεί ο κόσμος να εκπαιδευτεί και να εργαστεί σε αυτό. Και αυτή τη σκέψη την κάναμε, και γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα για να προωθηθούν στην αγορά, αλλά και διότι θεωρούμε ότι στην εποχή που ζούμε, με τις οικονομικές δυσκολίες και την οικονομική κρίση, είναι καλό να απαντήσουμε με μια παραγωγική επίθεση. Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω, αυτός ο συνεταιρισμός, πέραν από αυτά τα αντικείμενα που θα έχουν, θα έχουν σχέση με την αρχαία Σπάρτη, σκέπτεται να δημιουργήσει και άλλα πράγματα και άλλα προϊόντα που έχουν σχέση με την παράδοση, με τον πολιτισμό της Σπάρτης? Μπορεί να ασχοληθεί και με θέματα παραδοσιακά στον τομέα της διατροφής. Αλλά που σημαίνει αυτό ότι χρειάζονται εργαστήρια και επιστοποιημένα κέντρα. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Εμείς δεν θέλουμε να βάλουμε δύσκολα στην αρχή. Θέλουμε απλώς να ενθαρρύνουμε κόσμο, να εκπαιδευτεί για να κάνει πράγματα που έχουν σχέση με τον τόπο του, με την ιστορία του, με τον πολιτισμό του, και στη συνέχεια, ή και αν υπάρχουν εργαστήρια που θα ήθελαν να φτιάξουν τουριστικά είδη στον τομέα της διατροφής, βεβαίως και αυτά θα μπορούσαμε να τα υποστηρίξουμε μέσα από αυτό το συνεταιρισμό. Ο συνεταιρισμός αφορά την περιοχή της Σπάρτης, την περιοχή του Δήμου Σπάρτης, ή όλη τη Λακωνία? Όχι, γενικότερα όλη τη Λακωνία αφορά. Ναι. Και βέβαια πρέπει να διευκρινίσω ότι όσοι θελήσουν να ασχοληθούν με την παραγωγή αυτών των αντικειμένων, θα παράγουν και ο συνεταιρισμός θα υποστηρίξει την προώθηση, την πώληση, τη διαχείριση, την προβολή τους. Μάλιστα. Αυτή θα είναι η δουλειά του, δηλαδή. Κάποιες άλλες δραστηριότητες που σκέπτεστε να αναλάβετε, ποιες είναι? Μία ακόμα δραστηριότητα, την οποία ξεκινήσαμε και αυτή πριν από ένα περίπου χρόνο, ήταν η προσπάθεια να υποστηρίξουμε τη δημιουργία ενός πολιτιστικού κέντρου που δεν υπάρχει στη Σπάρτη. Αυτό θεωρήσαμε ότι ως καταλληλότερη υποδομή για να αναπτυχθεί είναι το Ξενία, το οποίο είχε και παραχωρηθεί στο Δήμο Σπάρτης για αυτή τη χρήση ως πολιτιστικό και τουριστικό κέντρο. Και ξεκινήσαμε μία προσπάθεια, βρήκαμε όλες τις μελέτες που υπάρχουν, γιατί πράγματι υπάρχουν μελέτες. Καταγράψαμε όλες τις αποφάσεις παραχώρησης, όλη την διαδικασία που είχε ακολουθηθεί. Είδαμε ότι ο Δήμος της Σπάρτης διατηρούσε πολύ σοβαρές επιφυλάξεις, ώσπου κάποια στιγμή παρενέβη ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Κουφός, ο οποίος ζήτησε από το Δήμο να παραχωρηθεί το Ξενία για να γίνει ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου. Βέβαια, το οποίο και αυτό έχει καθυστερήσει αρκετά, λόγω του ότι τα ελληνικά τουριστικά κίνητα, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, δεν έχουν παραχωρήσει ακόμη το κτίριο στο Υπουργείο Υγείας και κατ' επέκταση στο νοσοκομείο Σπάρτης. Τα τελευταία νέα είναι ότι ο κύριος Αλιβιζάτος, ο Υφυπουργός Τουρισμού και Πολιτισμού, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση που είχε κάνει ο βουλευτής Λακωνίας, ο κύριος Γρηγοράκος, είπε ότι θα παραχωρηθεί το Ξενία στο Δήμο οριστικά, και από εκεί και πέρα ο Δήμος ας τα βρει με το Υπουργείο ή με το νοσοκομείο. Δηλαδή οριστικά δεν είχε παραχωρηθεί, γιατί εμείς είχαμε την εντύπωση ότι είχε παραχωρηθεί το Ξενία στο Δήμο Σπάρτης. Όχι, η παραχώρηση ήταν για 20 χρόνια. Είχαν περάσει τα 13 χωρίς να κάνει τίποτα ο Δήμος. Και όταν ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία, μπήκαμε στη μέση και εμείς για να προχωρήσει προς την κατεύθυνση του τουριστικού κέντρου, τότε ο Δήμος του παραχώρησε με πολύ μεγάλη ευκολία, ομολογώ, στο νοσοκομείο, στο Υπουργείο Υγείας κατ' επέκταση. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Όταν μιλάμε για κέντρα υγείας αστικού τύπου, μιλάμε για υποδομές αρκετά ανεπτυγμένες στον τομέα της υγείας, οι οποίες δεν έχουν στην Ελλάδα, δηλαδή υπάρχει ένα τέτοιο κέντρο υγείας αστικού τύπου στο Βύρονα, αν δεν κάνω λάθος, και μερικά άλλα σε μεγάλες πόλεις. Δηλαδή μικρές πόλεις όπως η Σπάρτη συνήθως δεν έχουν αστικού τύπου κέντρα υγείας, διότι αυτά προϋποθέτουν την ύπαρξη υποδομών και προσωπικού,
που θα μοιάζει λίγο με το νοσοκομείο μας. Ναι. Κατά συνέπεια, το να έχουμε το νοσοκομείο στα ένα χιλιόμετρο και ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου στο Ξενία, είναι λιγάκι βαρύ, ας πούμε, σαν υποδομές υγείας. Εμείς προτείναμε, εφόσον υπάρχει δυνατότητα να φιλοξενηθούν, αν υπάρχει δυνατότητα να φιλοξενηθούν οι υπηρεσίες της περιφέρειας που στεγάζονται στην κλινική Γερουλάκου να φιλοξενηθούν στο διοικητήριο, να χρησιμοποιηθεί η κλινική Γερουλάκου σαν αστικό κέντρο υγείας. Ένας χώρος δηλαδή ο οποίος λειτουργούσε ως χώρος παροχής υπηρεσιών υγείας και κατά συνέπεια έχει και μια υποδομή έτοιμη, θα μπορούσε δηλαδή με λιγότερα χρήματα να εξελιχθεί σε ένα πάρα πολύ καλό και προσβάσιμο πάνω απ' όλα. Διότι το Ξενία δεν είναι και η καλύτερη περίπτωση. Δηλαδή ο γέροντας, ο ηλικιωμένος, θα πρέπει να πάρει κάποιο ταξί, να τον πάνε με κάποιο αυτοκίνητο, κάποιο λεωφορείο. Ενώ στο κλινική Γερουλάκο, για παράδειγμα, θα μπορούσε να πάει με τα πόδια. Είναι στο κέντρο της πόλης, είναι πολύ εύκολη πρόσβαση. Προτείναμε και άλλα πράγματα. Τελικά δεν τα δέχτηκαν. Η δική μας η άποψη και η εμπειρία μας λέει ότι ο κόσμος θα ήθελε το Ξενία σαν κέντρο τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και γι' αυτό επιμένουμε ακόμα. Και προχθές κάναμε μία προβολή του πώς θα ήταν το Ξενία αν είχε αναπτυχθεί ως κέντρο πολιτιστικής ανάπτυξης. Την παρουσίασε η Άννα η Λουμάκη, η οποία είναι αρχιτέκτον εσωτερικών χώρων και έχει κάνει την διπλωματική της πάνω σε αυτό το θέμα και είδαμε ότι θα είχαμε μια πάρα πολύ σοβαρή υποδομή αναπτυξιακή για τη Σπάρτη. Δηλαδή η Λακωνία ξέρουμε ότι έχει πληθυσμό που γερνάει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μετατρέψουμε τα πάντα σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Είναι αναγκαία και για τους νέους ανθρώπους και για τους επισκέπτες μας και για τον αναπτυξιακό προσανατολισμό που πρέπει να έχει αυτός ο τόπος και άλλες υποδομές. Εφόσον τώρα το Ξενία δεν δίνεται για τη δημιουργία πολιτιστικού κέντρου. Δεν το ξέρουμε αυτό. Τώρα το Ξενία απλώς δίνεται ξανά στο Δήμο. Οριστικά ναι, πλέον ναι. Αυτή τη φορά. Έχετε εξετάσει κάποιους άλλους χώρους για τη δημιουργία πολιτιστικού κέντρου? Εμείς όχι, διότι θεωρούμε ότι δημόσιοι τέτοιοι χώροι δεν υπάρχουν άλλοι. Πάντως αυτό το θέμα του πολιτιστικού κέντρου, και το γνωρίζετε κι εσείς αρκετά καλά, έχει κουράσει τους πολίτες της Σπάρτης. Το ακούμε τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια. Και ακριβώς δεν έχει γίνει τίποτα εκεί επάνω, με αποτέλεσμα να έχει καταντήσει ένα γιαπί το Ξενία. Μα ναι, είναι η καταστροφή που έχει επέλθει, είναι καταπληκτική. Διότι και κάποιοι χωρίς κανένα λόγο έβγαλαν και τα κουφώματα, τα οποία δεν ξέρουμε τι τα έκαναν κιόλας. Ναι. Κάποιες άλλες δραστηριότητες για να περάσουμε σε κάποια άλλα θέματα, κυρία Κανελοπούλου, σχετικά με το Ινστιτούτο Σπάρτης. Κοιτάξτε, το Ινστιτούτο κάνει αρκετές δραστηριότητες. Θεωρώ ότι αυτές είναι οι πιο σημαντικές που μας παίρνουν και το μεγαλύτερο χρόνο. Θεωρώ ότι αν αυτά πάνε καλά ή αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, θα έχουμε επιτυχία. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο πάλι για να συζητήσουμε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης με την κυρία Κανελοπούλου. Κυρίες και κύριοι, και πάλι μαζί είναι η εκπομπή Επισημάνσεις. Καλεσμένη αυτή τη εκπομπή είναι η κυρία Κανελοπούλου Τασία, πρόεδρος του Ινστιτούτου Σπάρτης και πρώην Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων. Κυρία Κανελοπούλου, να περάσουμε σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία τα γνωρίζετε αρκετά καλά. Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί ένα κομμάτι της ζωής σας. Έχετε ασχοληθεί από νεαρή ηλικία με αυτά τα ζητήματα.
Πώς βλέπετε τα πράγματα τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση μετά την ψήφιση του νόμου Καλλικράτη? Ο Καλλικράτης έκανε μία συγκέντρωση, θα το έλεγα. Αυτό το πολύ απλωμένο που υπήρχε σε δήμους κατά κύριο λόγο και σε διάφορους άλλους θεσμούς κάτω από τα δημοτικά συμβούλια, νομίζω ότι μαζεύτηκε σε ένα πιο ισχυρό θεσμό που είναι το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρώ ότι έχει τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Τα θετικά του είναι ότι οι εξουσίες του Δήμου πλέον είναι ισχυρές και ότι ο Δήμος μπορεί να πάρει μεγάλες αποφάσεις πια και μπορεί να παρέμβει πολύ πιο δυναμικά και στην ποιότητα ζωής και στα αναπτυξιακά ζητήματα του τόπου. Θεωρώ ότι ως η εξουσία η πλέον κοντινή προς τον πολίτη πρέπει να έχει αυτή την αρμοδιότητα και πρέπει να έχει και αυτά τα χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι αυτό το νομοθέτημα, όπως είπατε και προηγουμένως, είναι ένα νομοθέτημα το οποίο έχει ουσιαστικά στοιχεία και έχει αναπτυξιακά στοιχεία? Πιστεύετε ότι ο Δήμος Σπάρτης αλλά και κατ' επέκταση η τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι τώρα, σε αυτόν τον ένα χρόνο, έχει εκμεταλλευτεί αυτά τα στοιχεία του προγράμματος Καλλικράτη? Νομίζω ότι η Δημοτική Αρχή και γενικότερα η κάθε Δημοτική Αρχή, μετά από αυτή την καινούργια έκφραση του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης, έπαθε ένα σοκ. Και το θεωρώ και δικαιολογημένο εδώ που τα λέμε, διότι ξαφνικά βρέθηκε με πολύ κόσμο ως υπαλληλικό προσωπικό, βρέθηκε με πάρα πολλούς συμβούλους που έπρεπε να τους διαχειριστεί, με πάρα πολλά συμβούλια τοπικά που έπρεπε επίσης να τα διαχειριστεί, με πρωτόγνωρες διαδικασίες, αλλά αυτό έχει και το χρονικό του όριο, βέβαια, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι το διάστημα που πέρασε, που είναι ένας χρόνος τώρα, ήταν αρκετό για να μπορέσουν να ισορροπήσουν και να φτιάξουν, να οργανώσουν το Δήμο εσωτερικά. Αυτό βέβαια δεν θα έπρεπε να ήταν ξεχωριστό από την αναπτυξιακή δραστηριότητα και πρωτοβουλία, διότι μία διάσταση του Δήμου είναι όντως η παροχή υπηρεσιών στους δημότες και η προσπάθεια να βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους. Η άλλη όμως προσπάθεια πρέπει να είναι η ανάπτυξη ενός τόπου, γιατί αν ο Δήμος δεν δράσει έτσι αναπτυξιακά, δεν έχουμε πια άλλο θεσμό να το κάνει αυτό. Ακριβώς, και νομίζω ότι, και το γνωρίζετε και εσείς αρκετά καλά, ότι το πρόγραμμα Καλλικράτης δίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση στους Δήμους να σχεδιάσουν την αναπτυξιακή πορεία. Βεβαίως, έκανε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα ο Δήμος Σπάρτης. Εγώ το παρακολούθησα αυτό το πρόγραμμα. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, δεν κατάλαβα ακριβώς ποιο είναι το όραμα του Δήμου για τη Σπάρτη. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή μέχρι στιγμής πού θέλει να οδηγήσει την πόλη. Μάλιστα. Η Δημοτική Αρχή. Αυτό το θεωρώ πρωταρχικό και εύχομαι και ελπίζω οι δημοτικοί άρχοντες να το έχουν ξεκαθαρίσει τουλάχιστον στο μυαλό τους αυτό το πράγμα, για να οι κινήσεις τους να έχουν σχέδιο, να έχουν αρχή, μέση, τέλος. Εσείς πιστεύετε ότι ο Δήμος Σπάρτης, και αναφερόμαστε τώρα στο Δήμο Σπάρτης, πρέπει να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες, όπως είπατε και πριν, αναπτυξιακές? Ποιες πρέπει να είναι αυτές οι πρωτοβουλίες? Γιατί, όπως είπατε και εσείς, το επιχειρησιακό σχέδιο κατά κάποιο τρόπο είναι λίγο γενικόλογο. Δεν είναι λίγο γενικόλογο, είναι πολύ γενικόλογο, και εκεί που περιγράφει το όραμα του Δήμου δεν λέει τίποτα. Εγώ το παρατήρησα κιόλας και ζήτησα και επεξηγήσεις, έτσι, και έναν εμπλουτισμό, ας πούμε, μια εξειδίκευση της άποψης που είχε εκφραστεί, αλλά δεν αισθάνομαι να την πήρα. Δεν την πήρα, όχι. Θεωρώ ότι ο Δήμος έχει μια διαχειριστική συμπεριφορά περισσότερο, η οποία πρέπει να σταματήσει σε επίπεδο κορυφής. Δηλαδή, η κορυφή νομίζω ότι πρέπει να έχει ένα ρόλο σχεδιασμού και διεκδίκησης και υλοποίησης προγραμμάτων που θα δίνουν πολύ συγκεκριμένη αναπτυξιακή τροχιά σε κάθε περιοχή του Δήμου.
Θα πρέπει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα όλων των δημοτικών διαμερισμάτων τα οποία συγκεντρώθηκαν στο Δήμο Σπάρτης να έχουν τις ευκαιρίες τους, και θα πρέπει να αυτή η διαδικασία να ξεκινήσει από τον Δήμαρχο, από τους αντιδημάρχους, από τους επικεφαλείς και υπεύθυνους αυτού του ζητήματος. Εάν ο Δήμος παραμείνει μόνο στη διαχείριση των καθημερινών ζητημάτων, των προβλημάτων που τρέχουν κάθε μέρα, και ξεχάσει ότι πρέπει να πάμε και 5 βήματα πιο μπροστά, νομίζω ότι δεν μπορούμε αυτό να το χαρακτηρίσουμε επιτυχία. Βέβαια, έχει ακόμα μπροστά χρόνο η Δημοτική Αρχή και ελπίζω να το κάνει. Για μας, εμείς αυτό θέλουμε να κάνει. Θέλουμε να πετύχει και η Δημοτική Αρχή και η Περιφερειακή Αρχή, διότι η επιτυχία η δική τους θα είναι όφελος για όλους εμάς. Και μάλιστα για ποιους? Για εκείνους οι οποίοι έχουν επενδύσει τη ζωή τους, την περιουσία τους, τα παιδιά τους σε αυτό τον τόπο και κατά συνέπεια περιμένουν να δουν ευκαιρίες, προοπτικές, δυνατότητες, όχι μόνο να μείνουν, αλλά και να αναπτυχθούν σε αυτό τον τόπο. Η αναπτυξιακή πορεία του Δήμου Σπάρτης πρέπει να επικεντρωθεί αναμφίβολα στον τομέα της αγροτικής παραγωγής και στον τομέα του τουρισμού. Αυτά είναι τα πιο ορατά. Αλλά μπορεί πίσω από αυτά να αναπτύξει και μια πολύ μεγάλη μεταποιητική δραστηριότητα η Λακωνία, η οποία σχετίζεται με αυτό που σας είπα προηγουμένως, με το τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα που λέγεται ιστορία και πολιτισμός της Σπάρτης και της Λακωνίας. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Υπάρχει στη Σκωτία ένα χωριουδάκι, στο οποίο αναπαράγεται κάθε χρόνο, κάθε 4 χρόνια, η διαδικασία της κλοπής μιας βασιλοπούλας. Αυτό το πράγμα, για να συμμετέχεις σε αυτό, πρέπει να κλείσεις θέση 2 χρόνια νωρίτερα. Και όταν πας εκεί, αφήνεις τα κατά κόσμον υπάρχοντά σου, ντύνεσαι με τα ρούχα και τα σκεύη της εποχής που έγινε η ιστορία και συμμετέχεις όλη αυτή τη διαδικασία, σε ένα παραμύθι δηλαδή. Εμείς εδώ έχουμε τον Ευρώτα. Έχουμε την αρπαγή από τον Μπάρι της Ελένης. Έχουμε την σπαρτιάτικη ζωή και αγωγή. Έχουμε 1000 happenings που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε, που έχουν μεν την τουριστική χρειά, αλλά από την άλλη μεριά ο τουρίστας που θα μπορούσε να συμμετέχει σε κάτι τέτοιο ζωντανό, θα μπορούσε να αγοράσει τη στολή, τα παπούτσια, τα σανδάλια, ξέρω εγώ, τα σκεύη που χρησιμοποιούσαν. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω ότι ο πολιτισμός ο δικός μας, η ιστορία μας, δίνει πάρα πολύ μεγάλα περιθώρια για να αναπτυχθεί η οικονομία αυτού του τόπου. Και αυτό ακόμα δεν το έχουμε βάλει πολύ ζεστά στο μυαλό μας. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά αυτό είναι. Δηλαδή, αν δεν κάνουμε και 2 πράγματα που είναι δύσκολα, δεν έχει νόημα, δεν διαφοροποιούμαστε από καμία άλλη εποχή και από καμία άλλη περιοχή. Μάλιστα. Κυρία Καναλοπούλου, πριν από 1 χρόνο είχατε υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση του συνηγόρου του πολίτη και της επιχείρησης. Τι σας όθησε να υποβάλλετε την υποψηφιότητα αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης? Θα σας πω. Καταρχήν, οι όροι που ετίθεντο για να συμμετέχεις σε αυτή τη διαδικασία ήταν να έχεις ένα αξιόλογο βιογραφικό και να έχεις και αποδεδειγμένα μια κοινωνική αποδοχή. Επειδή στα προηγούμενα χρόνια ως υποψήφια βουλευτής θεωρώ ότι είχα μια αρκετά μεγάλη αποδοχή, γιατί δεν είναι λίγο 10.000 ψήφοι στη Λακωνία για μια γυναίκα και μια γυναίκα που κινείται σε ένα πολύ συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Και το δεύτερο είναι ότι η εμπειρία μου τόσο στις ενομαρχίες όσο και στην περιφέρεια, το γεγονός ότι έχω διοικήσει 6 νομούς της χώρας, το γεγονός ότι έχω την εμπειρία της αυτοδιοίκησης της Λακωνίας και ως Δημοτική Σύμβουλος και ως Νομαρχιακή Σύμβουλος, το γεγονός ότι το επιστημονικό μου υπόβαθρο στον τομέα των πολιτικών επιστημών, της δημόσιας διοίκησης και το μάστερ μου που είναι στο management μου επιτρέπουν να έχω μια άποψη. Και το γεγονός επίσης ότι η ίδια έχω στήσει και έχω αναπτύξει μια επιχείρηση και ξέρω τι σημαίνει δημόσιες υπηρεσίες και σχέση του επιχειρηματία με τις δημόσιες υπηρεσίες, νομίζω ότι θα με έκαναν πάρα πολύ χρήσιμη σε ένα τέτοιο πόστο, γιατί εγώ
έβλεπα ότι μέσα από μια τέτοια διαδικασία μπορούσες να βοηθήσεις και να απλοποιηθούν πολλά ζητήματα και διαδικασίες και δραστηριότητες για λογαριασμό και προς όφελος των επιχειρήσεων, αλλά και για μείωση της γραφειοκρατίας και ανάπτυξη της σχέσης του Δήμου με τους δημότες και τις επιχειρήσεις. Ο Δήμος θεώρησε, και όπως και πολλοί Δήμοι στην χώρα, ότι δεν θέλει να αναπτύξει έχει αυτό το θεσμό. Έχει τονίσει πλέον αυτός ο θεσμός. Ναι, νομίζω ότι δεν έχει γίνει, δεν έχει υλοποιηθεί. Εγώ καταλαβαίνω γιατί. Δεν θεωρώ ότι υπήρχε έλλειμμα σεβασμού και εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, αλλά θεωρώ ότι χάνουμε μερικές ευκαιρίες, γιατί θα μου επιτρέψετε να πω κάτι άλλο, ότι στη Λακωνία υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν σοβαρή εμπειρία και κυβερνητική και αυτοδιοικητική, πολύ καλό επιστημονικό υπόβαθρο, καλλιτεχνικό υπόβαθρο, και δεν αξιοποιούνται. Μάλιστα. Δεν αξιοποιούνται. Δεν τους συμβουλεύεται κανείς και δεν τους χρησιμοποιεί κανείς, έστω και για κάτι πάρα πολύ απλό και... Το μετανιώσατε που υποβάλλατε υποψηφιότητα? Όχι, όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση, διότι νομίζω ότι εγώ εξέθεσα τον εαυτό μου και δεν εξέθεσα κάτι κακό, νομίζω. Μάλιστα. Να πάμε τώρα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην αιρετή περιφέρεια πλέον. Πιστεύετε ότι η αιρετή περιφέρεια έχει τη δυναμική για να δώσει μια αναπτυξιακή τροχιά, να το πούμε έτσι, ναι, στην περιφέρεια Πελοποννήσου? Ναι, βεβαίως το πιστεύω. Μάλιστα. Πιστεύω... Έχει περισσότερες δυνατότητες σε σχέση με την περιφέρεια που διοικήσατε εσείς, που είσαστε περιφερειάρχης? Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Η δική μου εμπειρία ως μετακλητή περιφερειάρχης ήταν ότι ο περιφερειάρχης είναι ένας μικρός πρωθυπουργός, ας πούμε. Πόσο μάλλον όταν έχεις και τη δύναμη που σου δίνει η ψήφος του λαού. Ακριβώς. Οπότε σε αυτή την περίπτωση όχι μόνο μπορείς να διεκδικείς, όχι μόνο μπορείς να σχεδιάζεις προγράμματα ανεξάρτητα από το ποια είναι η βούληση κυβερνητική, στα πλαίσια ίσως των κυβερνητικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, αλλά και με τη δική σου χρειά και το δικό σου στίγμα. Δηλαδή έχει πολύ πιο λιμένα τα χέρια ο αιρετός περιφερειάρχης, και βεβαίως οι αρμοδιότητες που έχουν μεταφερθεί στις περιφέρειες νομίζω δεν υπολείπονται καθόλου από τις αρμοδιότητες που είχαν οι μετακλητοί περιφερειάρχες. Αντίθετα, είναι περισσότερες, και εγώ θεωρώ ότι επειδή είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με τον κύριο Παπανδρέου όταν σχεδιαζόταν η αιρετή περιφέρεια, γιατί μου είχε ζητήσει να του δώσω τις απόψεις μου, εγώ είχα δύο πράγματα ακόμα, πέρα από αυτά που έχουν γίνει, δύο πράγματα ακόμα προτείνει. Το ένα ήταν να δώσει στην αιρετή περιφέρεια και χαρακτήρα, ας το πούμε κάπως νομοθετικό, με ποια έννοια? Με την έννοια ότι το κοινοβούλιο, το Εθνικό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να κάποια στιγμή να ψηφίζει νόμους πλαίσια, οι οποίοι να εξειδικεύονται σε περιφερειακό επίπεδο. Δεν μπορεί δηλαδή τα θέματα της πολεοδομίας ή της αγροτικής ανάπτυξης ή τα θέματα της εμπορίας, των μεταφορών κλπ. Να ισχύουν οριζόντια σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, γιατί υπάρχουν αντικειμενικές διαφοροποίησεις οι οποίες θα καθιστούν πιο δύσκολα σε ορισμένες περιοχές. Ένα παράδειγμα απλό να πω: για να χτίσεις ένα σπίτι σε ένα νησί, έχεις πολύ μεγαλύτερα κόστη, διότι τα μεταφορικά κόστη είναι μεγαλύτερα, απλώς. Ναι. Άρα δεν μπορείς πολεοδομικά να επιβάλλεις το ίδιο κόστος για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας. Άρα λοιπόν, αν η περιφέρεια είχε και αυτή την αρμοδιότητα, της εξειδίκευσης δηλαδή της νομοθεσίας, μέσα σε ένα πλαφόν που θα της δινόταν για να κινηθεί, νομίζω ότι θα είχε πολύ καλύτερα αποτελέσματα για τους πολίτες σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Και το δεύτερο που είχα προτείνει εγώ τότε ήταν, με την ευκαιρία του Καλλικράτη και των αιρετών περιφερειών, να αλλάξει λίγο και η λειτουργία των δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή να ισχύσει η ευθύνη της μιας υπογραφής. Μάλιστα. Διότι όταν πάτε να πάρετε μια απόφαση από μια υπηρεσία, βλέπετε ότι ξεκινάει από τον εισηγητή, πάει στον τμηματάρχη, πάει στον υποδιευθυντή, πάει στον υποδιευθυντή, πάει στο διευθυντή, μπορεί να πάει και στο γενικό διευθυντή, και μετά μπορεί να πάει και στο γενικό γραμματέα, στο πολιτικό πρόσωπο, ας πούμε, του οποίου η τελευταία υπογραφή
ουσιαστικά καλύπτει όλες τις άλλες. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα χάσιμο χρόνο. Ότι τα διευθυντικά στελέχη μπορούν να λειτουργήσουν ως μέντορες για τους υπόλοιπους υπαλλήλους και ως ασφαλιστικές δικλείδες για την ορθότητα των αποφάσεων, αλλά δεν χρειάζεται να υπάρχει μια γραφειοκρατία άπειρη για να μπορέσεις να πάρεις μια απόφαση στα χέρια σου ως πολίτης ή ως επιχείρηση. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ξεκινήσει ένα σχεδιασμό ο οποίος πραγματικά θα βάλει σε μια αναπτυξιακή τροχιά την Περιφέρεια Πελοποννήσου? Έχουμε ακούσει κάποιες πρωτοβουλίες που έχει πάρει. Πιστεύουμε τι θα γίνει και το επόμενο χρονικό διάστημα. Αναμένουμε μάλλον τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Κοιτάξτε, εγώ ξεκινώ πολύ καλοπροαίρετα όταν πάω να ασκήσω μια κριτική σε άλλους, διότι ξέρω από μέσα τις δυσκολίες. Θεωρώ λοιπόν ότι κάθε εμπλεκόμενος έχει καλή πρόθεση. Έτσι. Αυτό βέβαια δεν φτάνει. Χρειάζεται συνεργάτες και χρειάζεται και ο ίδιος να έχει μια πιο ευρεία αντίληψη των πραγμάτων και βεβαίως να έχει και εμπειρίες μεγάλες που θα του επιτρέψουν να προχωρήσει έτσι αναπτυξιακά. Δεν ξέρω ποιο ακριβώς είναι το σχέδιο του κυρίου Τατούλη. Από ό,τι έχω καταλάβει, κινείται στο κλασικό πάντρεμα μεταξύ πρωτογενούς και τριτογενούς, δηλαδή τουριστικού τομέα κατά κύριο λόγο. Δεν έχω καταλάβει τι είναι η άποψη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πώς βλέπει τον παραγωγικό ιστό να στηρίζεται σε ποιο μοντέλο επιχειρηματικότητας, γιατί αυτό είναι καθοριστικό. Δεν ξέρω αν ως περιφέρεια σκέπτεται να παρέμβει στο θέμα της ανάπτυξης του τραπεζικού τομέα που τον έχει ανάγκη η κάθε επιχείρηση για να λειτουργήσει, με την έννοια της παροχής κάποιων κινήτρων πιθανών ή με την έννοια της δημιουργίας και περιφερειακών και συνεταιριστικών τραπεζών. Δεν ξέρω, δηλαδή, ίσως και εκεί θα πρέπει να ρίξουν το βάρος λίγο. Αλλά γενικότερα θεωρώ ότι, αν έχω καταλάβει καλά, ότι είμαστε πρωτογενείς τομέας, τριτογενείς τομέας. Πιστεύετε, κυρία Κανελοπούλου, ότι η Πελοπόννησος πρέπει να αποτελέσει μία ενιαία περιφέρεια από διοικητικής πλευράς, δηλαδή να υπαχθούν στην Πελοπόννησο και ο νομός Αχαΐας και ο νομός Ηλίας? Πολλοί λένε ότι αυτό θα αποτελέσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την Πελοπόννησο, να το πούμε έτσι. Και είναι η δική σας άποψη? Εάν μας ενδιαφέρει να γίνει ενιαία περιφέρεια, πρέπει πρώτα να υπάρξει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των υποδομών που θα επιτρέψουν στον κόσμο να έχει πρόσβαση στην έδρα της περιφέρειας. Ένα αυτό. Δεύτερο, θα πρέπει να υπάρξει ένας αναπτυξιακός σχεδιασμός τέτοιος που επίσης να έχει αναφορά στο κέντρο και πώς αυτό θα δικτυώνεται με τους νομούς και τις πρωτεύουσές τους και με τους χώρους τους επισκέψιμους. Εάν μας ενδιαφέρει να είναι ενιαία η περιφέρεια, θα πρέπει να δούμε γιατί μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει αναπτυξιακά, μας ενδιαφέρει διότι υπάρχουν προβλήματα διοικητικής φύσεως που δεν εξυπηρετούνται αυτή τη στιγμή και που θα εξυπηρετούνται τούτο καλύτερα εάν ήταν ενιαία η περιφέρεια. Προσωπικά αυτή τη στιγμή, με τον τρόπο που λειτουργούν οι νομοί και με την φορά που έχει η περιοχή δική μας, δηλαδή η Λακωνία, Μεσσηνία, Αργολίδα, Κορινθία προς την Αττική, θεωρώ ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να αποτελέσουμε ενιαία περιφέρεια με Αχαΐα και Ηλία. Από την άλλη πλευρά όμως, θεωρώ ότι μπορούν να μπουν οι βάσεις για ενιαίο αναπτυξιακό σχεδιασμό, διότι τα κέντρα που υπάρχουν στην Ηλία, παραδείγματος χάρη η αρχαία Ολυμπία, θα μπορούσε άνετα να συνδυαστεί αναπτυξιακά με την υπόλοιπη περιοχή της Πελοποννήσου. Θα μου πείτε, σήμερα δηλαδή, επειδή ανήκει σε άλλη περιφέρεια, δεν μπορεί να γίνει? Ναι, είναι πιο δύσκολο, διότι η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, όπου ανήκει η αρχαία Ολυμπία, μπορεί να μην έχει ως προτεραιότητά της το να τη διασυνδέσει με το ναύπλιο, ας πούμε, ή με το Μιστρά.
ο ενιαίος χαρακτήρας της περιφέρειας αναπτυξιακά θα απέδιδε, πιστεύω, περισσότερο. Όμως οι υποδομές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπουν να σκεφτούμε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή την ενοποίηση των δύο περιφερειών στο μεγαλύτερο ποσοστό. Γιατί φυσικά η Αιτωλοκαρνανία που ανήκει στη Δυτική Ελλάδα θα μείνει εκτός Πελοποννήσου, όπως είναι λογικό. Μάλιστα, με το σκεπτικό. Ακριβώς. Βέβαια, αυτό το σκεπτικό έχει ένα παραδοσιακό χαρακτήρα. Δηλαδή, πάμε στη λογική της Πελοποννήσου, όπως την ξέραμε παλιά, πριν γίνουν οι περιφέρειες που υπάρχουν. Ως γεωγραφική ενότητα. Ως γεωγραφική ενότητα, ναι. Η περιφέρεια Πελοποννήσου σχεδιάζει, κυρία Κανελοπούλου. Πάντως, συγγνώμη, διοικητικά είχε πάντα δύο διοικητικά κέντρα η Πελοπόννησος. Το ένα ήταν η Πάτρα και το άλλο ήταν η Τρίπολη. Ναι. Κακά τα ψέματα. Και η Νότια Πελοπόννησος, η Νοτιοανατολική Πελοπόννησος, είχε αναφορά πάντα στην Αθήνα ως διοικητικό κέντρο. Η περιφέρεια Πελοποννήσου σχεδιάζει ένα νέο αεροδρόμιο στην Τρίπολη, στον νομό Αρκαδίας, χαμηλού κόστους, όπως το αναφέρει ο Περιφερειάρχης. Πιστεύετε ότι ένα νέο αεροδρόμιο θα βοηθήσει αναπτυξιακά την περιφέρεια Πελοποννήσου? Ναι, το πιστεύω αυτό. Η εμπειρία μου λέει ότι το αεροδρόμιο είναι αυτό που μπορεί να δώσει δυνατότητες αναπτυξιακές, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού. Οι μελέτες, οι διεθνείς μελέτες στον τουρισμό λένε ότι για να αναπτυχθεί τουριστικά μια περιοχή θα πρέπει να έχει αεροδρόμιο τουλάχιστον σε απόσταση μιας ώρας οδικής μεταφοράς. Δηλαδή, το ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο στο Βενιζέλος, εμάς δεν μας εξυπηρετεί, διότι η Σπάρτη με λεωφορείο, ας πούμε, που μια μαζική μεταφορά σημαίνει τουλάχιστον 3 έως 3,5 ώρες από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Άρα αυτό αντενδείκνυται για την ανάπτυξη charters, για την ανάπτυξη μαζικού τουρισμού, για τη διαχείριση δηλαδή μιας άλλης μορφής τουρισμού πέρα από αυτή που ξέρουμε στην Πελοπόννησο ως τώρα. Γιατί στην Πελοπόννησο μέχρι σήμερα οι ξένοι επισκέπτες έρχονται συνήθως μόνοι τους, με δική τους επιλογή δηλαδή, και όχι με groups, και τα groups έρχονται με κρουαζιέρες, βγαίνουν στο Γήθιο με πολύ μεγάλη δυσκολία, όπως γνωρίζετε, και έρχονται μέχρι το Μιστρά ή πάνε στη Μονεμβασιά, αλλά και πάλι οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές που διανύουν με αυτοκίνητο. Άρα λοιπόν ένα αεροδρόμιο στο κέντρο της περιφέρειας νομίζω θα βοηθούσε πάρα πολύ να αναπτυχθούν ακτινοτά οι νομοί. Η πρόταση που αναπτύσσεται ότι πρέπει να γίνει το αεροδρόμιο στη Λακωνία. Το ακούτε και αυτό? Εντάξει, πιστεύετε αυτό, ότι κάτι τέτοιο από διοικητικής πλευράς και από αναπτυξιακής πλευράς θα είναι βιώσιμο? Κοιτάξτε, εγώ έχω ζήσει, ας πούμε, αεροδρόμιο σε πολύ μικρά νησιά και ήταν βιώσιμο. Γιατί? Γιατί όλο το καλοκαίρι υπήρχαν πάρα πολλές πτήσεις charters. Ναι. Έτσι. Εμείς εδώ πρέπει να πάμε βήμα-βήμα. Δηλαδή θεωρώ ότι ένα κεντρικό αεροδρόμιο στο κέντρο της περιφέρειας είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει, και αν ο τουρισμός αναπτυχθεί σε βαθμό που θα επιτρέψει να αναπτυχθούν και άλλα περιφερειακά αεροδρόμια, τότε γιατί όχι. Μάλιστα. Τώρα θα πρέπει να εξετάσουμε, δεν είναι θέμα δικό μας, κατά πόσο ένα άλλο ακόμη αεροδρόμιο θα είναι βιώσιμο. Να σας πω κάτι. Για μένα δεν τίθεται θέμα να γίνει ένα αεροδρόμιο στη Λακωνία τώρα και να μην γίνει στην Τρίπολη. Εγώ θεωρώ ότι το λογικό είναι να γίνει στην Τρίπολη το αεροδρόμιο, διότι σκεφτείτε πόσες περιοχές μπορεί να εξυπηρετήσει γύρω από την Αρκαδία. Μάλιστα. Το Ναύπλιο πρώτα απ' όλα. Τη Σπάρτη στη συνέχεια. Μπορεί να συνδυαστεί με το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Ακριβώς, ναι. Και να έχουμε πολλαπλή κινητικότητα δηλαδή προς πολλές και ποικίλες κατευθύνσεις. Τη σημερινή κατάσταση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και τις δυσκολίες που βιώνει ο Έλληνας πολίτης, πώς τη βλέπετε? Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια προοπτική πλέον για τον Έλληνα? Σας είπα, κύριε Δημητρακάκη, στην αρχή της κουβέντας μας ότι εγώ ασχολούμαι και με παραγωγικές δραστηριότητες. Ναι. Η κατάσταση σημερινή ήταν μια κατάσταση αναμενόμενη. Όπως, ας πούμε, και η φούσκα του χρηματιστηρίου ήταν μια κατάσταση αναμενόμενη. Δεν μπορεί να κερδίζουν όλοι. Όπως επίσης σε μια χώρα δεν μπορεί όλοι να ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών. Πρέπει και κάποιος να παράγει κάτι για να το πουλήσουμε, να το εξάγουμε και να βγάλουμε λεφτά. Όταν λοιπόν η Ελλάδα
έχει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της αστικοποιημένο. Που αυτό τι σημαίνει? Αστικός πληθυσμός σημαίνει σε πολύ μεγάλο ποσοστό παρασιτισμός, έτσι, και παροχή υπηρεσιών. Όταν λοιπόν το μικρότερο κομμάτι της χώρας παράγει και το μεγαλύτερο ασχολείται με υπηρεσίες γύρω από τις παραγωγικές επιχειρήσεις, είναι αναμενόμενο ότι η χώρα δεν θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Αν έχει μέλλον και προοπτική, βεβαίως. Η Ελλάδα είναι μια ευλογημένη χώρα. Έχει τη δυνατότητα, από όποια πλευρά και αν την κοιτάξεις, να παράγει πλούτο. Μάλιστα. Αρκεί να αποφασίσουμε ότι αυτό το πράγμα που έχουμε πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Σήμερα με την κατάσταση που βρισκόμαστε, βεβαίως είναι δύσκολα τα πράγματα. Βεβαίως είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσει κανείς να κάνει κάποια επένδυση, να κάνει μια επιχείρηση παραγωγική. Αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα αρχίσει κάτι να κινείται. Άρα, λοιπόν, δεν μπορεί δηλαδή να ζήσουμε μέσα στη μιζέρια, μέσα στην απεσιοδοξία, μέσα σε αυτή το αίσθημα εξαθλίωσης, το οποίο να παράγεται τόσο έντονα και από τα μέσα ενημέρωσης, ώστε πολλοί κόσμος πια, μεταξύ των οποίων και εγώ, δεν ακούω ειδήσεις. Άρα, λοιπόν, βλέπω δηλαδή το λόγο να ψυχολογικά να καταρακώνομαι καθημερινά. Πάω στη δουλειά μου, παλεύω, δουλεύω, σκέπτομαι, προσπαθώ να σχεδιάσω για την επιχείρησή μου, για την οικογένειά μου, για τον εαυτό μου, να βρω διεξόδους, να δω προοπτικές και από εκεί και πέρα να αξιοποιήσω και ό,τι άλλο μου παρέχεται στο περιβάλλον. Άρα, λοιπόν, για τη σημερινή κατάσταση δεν ευθύνονται μόνο οι ξένοι και η κυρία Μέρκελ, όπως συνηθίζουμε οι περισσότεροι να λέμε, αλλά ευθυνόμαστε και εμείς, οι πολιτικοί και οι πολίτες δηλαδή γενικότερα. Εγώ λέω ότι αναζήτησε τον ένοχο στον καθρέφτη σου. Μάλιστα. Για τα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες, γιατί δεν μπορείς, υπάρχει βέβαια η απόλυτη ευθύνη των πολιτικών, γιατί από εκεί ξεκινάει και η παιδεία του πολίτη και η ανάπτυξη του πολίτη, αλλά οπωσδήποτε και ο πολίτης κάποια στιγμή ενηλικιώνεται. Ας αναλάβει και τις ευθύνες του, να δει ποιον αναδεικνύει διαχειριστή της περιουσίας του και της οικονομίας του τόπου του, ούτως ώστε να είναι σίγουρος ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Ας περάσουμε δηλαδή και στη λογική της αξιολόγησης. Ας σταματήσουμε να ψηφίζουμε μόνον εκείνον που μας βρήκε δωμάτιο στην εντατική, κρεβάτι στην εντατική, που μας βρήκε, ξέρω εγώ, που μας μετέθεσε το στρατιώτη, που μας διόρισε το παιδί σε μια θέση που δεν υπήρχε, αλλά που τη βρήκε για χάρη μας. Δηλαδή αυτό το πελατειακό σύστημα. Υπάρχουν δύο στο φόνο. Δεν υπάρχει μόνο ο πολιτικός, υπάρχει και ο πολίτης που το ανέχεται. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο ξεκινάει από γενέσεως ελληνικού κράτους και βεβαίως υπάρχει και παλαιότερα στη ρωμαϊκή εποχή, όταν οι Ρωμαίοι πουλάγαν την ψήφο τους αντί πινακίου φακής. Τότε που κατέρευσε δηλαδή η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Στην Ελλάδα λοιπόν το 1893, όταν έγινε η πρώτη μεγάλη πτώχευση στη χώρα επί Χαριλάου Τρικούπη, στις επόμενες εκλογές, όταν αναδείχτηκε ο Δηληγιάννης και πριν από αυτόν όταν υπήρχε ο Κουμουνδούρος ως πρωθυπουργός, τότε οι βουλευτές άρχισαν να κάνουν τα ρουσφέτια πολύ έντονα. Μάλιστα. Και τότε προσπάθησαν να μπουν κάποια αντικειμενικά κριτήρια για τις προσλήψεις των δημοσίων υπαλλήλων κλπ. Και βλέπουμε ότι από τότε έχει μπει στην ιστορική μας μνήμη και στο DNA μας το θέμα του ρουσφετιού, και καλό θα είναι να αρχίσουμε να αναθεωρούμε, να σκεφτόμαστε και πάνω σε αυτό. Είναι δύο πολύ καθοριστικά ζητήματα στην καθημερινότητά μας. Το ένα είναι η παραγωγικότητά μας και το άλλο είναι η συμπεριφορά μας και η λειτουργία μας ως πολίτες. Αυτή είναι η δική μας ευθύνη. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή ευθύνη από την πλευρά των πολιτικών, η οποία ευθύνη τους πρέπει να αξιολογηθεί πολύ αυστηρά από τους πολίτες. Μάλιστα. Κυρία Κανελοπούλου, να σας ευχαριστήσω που είχατε την καλοσύνη να έρθετε απόψε εδώ στην εκπομπή Επισημάνσεις. Πιστεύω ότι οι δραστηριότητες που αναπτύσσετε στα πλαίσια του Ινστιτούτου Σπάρτης θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα και νομίζω μελλοντικά θα τα ξαναπούμε πάλι. Μακάρι, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση, γιατί νομίζω ότι μας βοηθάτε πάρα πολύ να προωθήσουμε τις πρωτοβουλίες μας και να συνεισφέρουμε. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο η εκπομπή τελείωσε. Να ευχαριστήσουμε και πάλι το ξενοδοχείο Σπάρτα Ιν για τη φιλοξενία. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς της εκπομπής. Καλό σας βράδυ.